Συχνά είναι τα κρούσματα διαρρήξεων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι κάτοικοι οχυρώνουν τα σπίτια τους και ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή. Είμαστε ζούγκλα εδώ. Ζούγκλα. Με το φόβο των διαρρηκτών ζουν οι κάτοικοι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μας το έχουν κάνει μπαράλια το σπίτι κάνα 2-3 φορές και το έχουμε κάνει φρούριο. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν τον τρόπο να μπουν. Ο Γιώργος Νικολακόπουλος μετέτρεψε το σπίτι του σε φρούριο. Έκανα το σπίτι μου φρούριο γιατί μπήκανε μέσα. Δεν μας έχουν αφήσει τίποτα. Μου έχουν κλέψει τα μάξι, μου κλέψαν τις μηχανές. Δεν έχουν αφήσει απολύτως τίποτα. Κάγκελα στο μπαλκόνι, κάγκελα στα παράθυρα, κάγκελα παντού. Εδώ όπως βλέπετε και στις κρεβατοκάμερες και στα υπνοδωμάτια το έχουμε κάνει φρούριο. Αναγκάστηκα μετά και έβαλα την κάμερα και βάλαμε και πλέγμα πίσω και ανεβάσαμε και τα κάγκελα. Είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της κάτω από το σπίτι της, το πρωί όμως είχε κάνει φτερά. Κλέψαν το αυτοκίνητό μου κάτω από το σπίτι μου. Εδώ στην περιοχή έχουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Είμαστε, μπορώ να πω, σε δραματική κατάσταση. Το κατάστημα του Δημήτρη Τσιάφη έχει γίνει στόχος διαρρηκτών ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 10 φορές. Για να προστατευτεί, το έχει μετατρέψει σε φρούριο. Αλλά όπως λέει, πάλι δεν νιώθει ασφαλής, αφού το μαγαζί είναι πάνω στην Εθνική Οδό και από εδώ οι κακοποιοί έχουν πολλούς δρόμους διαφυγής. Ή 9 ή 10, αλλά εντάξει. Εδώ είπαμε, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δρόμος διαφυγής. Όλο αυτό το κομμάτι έχει δρόμο διαφυγής. Ήταν 10 το πρωί όταν οι θρασίτατοι διαρρήκτες έσπασαν με λωστούς στα σιδερένια παράθυρα. Οι γείτονες νόμιζαν πως ήταν τεχνίτες που έκαναν δουλειές. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής είναι εντονότερη αστυνόμευση. Στη δημοσιότητα